Ενημερωθήκαμε αναλυτικά για την κατάσταση από τον Περιφερειάρχη. Πραγματικά η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη σε όλη την περιοχή από το σεισμό. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα για να μπορέσουν να καταγραφεί αναλυτικά το μέγεθος των καταστροφών. Και το θέμα το μεγάλο είναι ότι οι ανάγκες είναι πιεστικές. Όλοι βλέπουμε ότι ο καιρός αρχίζει και χαλάει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν άνθρωποι να μένουν στις σκηνές. Αυτό που έγινε δηλαδή τα πρώτα 24 ώρα. Τα μισά σχολεία της περιοχής είναι κατεστραμμένα, κατάλληλα για να μπουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα, που είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Οι καταγραφές πρέπει να ολοκληρωθούν όσο γίνεται γρηγορότερα από τα συνεργεία. Δεν μπορούν να περιμένουν οι άνθρωποι με τα πράγματα τους μες στη μέση να περιμένουν πότε θα έρθουν να καταγράψουν τις ζημιές. Και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα το έργο αποκατάστασης, χωρίς να αποκλειστεί κανένας, χωρίς να μείνει κανένας εργαζόμενος, χωρίς να μείνει κανένας κάτοικος της περιοχής αβοήθητος σε αυτή τη φάση. Το λέμε αυτό γιατί δεν είναι η πρώτη τέτοια καταστροφή που έχουμε συναντήσει. Να θυμίσουμε σε όσους μας βλέπουν σήμερα και με τη σειρά μας να πιέσουμε. Έχουμε την καταστροφή που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια στη Λέσβο, ένα ολόκληρο χωριό κατεστραμμένο το οποίο παραμένει στην καταστροφή, η Βρυσά της Λέσβου. Έχουμε το χωριό Δαμάση στη Θεσσαλία, που ένα χρόνο μετά τις εξαγγελίες η κατάσταση βλέπουμε όλη ποια είναι σήμερα, όποιος το επισκεφτεί. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να προσθεθεί σε αυτή τη μακριά λίστα των ανθρώπων που μόλις φεύγουν οι κάμερες και κλείνουν τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνονται στο έλεος της περιβόητης ατομικής ευθύνης. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με τους κατοίκους της περιοχής, με τους κατοίκους των χωριών, με όσους θέλουν να πιέσουν για να δοθούν άμεσες λύσεις. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας και είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να ακουφιστεί ο κόσμος και να λυθούν ζητήματα.